Με κινητοποιήσεις αντιδράει η ακαδημαϊκή κοινότητα απέναντι στη ρύθμιση του Υπουργείου Παιδείας που προβλέπει το διορισμό στη δημόσια εκπαίδευση με πτυχίο κολεγίου χωρίς ακαδημαϊκή αναγνώριση από τον ΔΟΑΤΑΠ. Με ρύθμιση που περιλαμβάνεται στο νομοσχέδιο Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης, ειδικοί λογαριασμοί κονδυλίων έρευνας ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, ερευνητικών και τεχνολογικών φορέων και άλλες διατάξεις, το οποίο ψηφίζεται αύριο στη Βουλή, προβλέπεται ότι το ΑΣΕΠ θα μπορεί να κάνει δεκτά για τους διορισμούς των εκπαιδευτικών τα πτυχία των πανεπιστημίων του εξωτερικού και των κολεγίων μόνο με απόφαση αναγνώρισης επαγγελματικής ισοδυναμίας, χωρίς να είναι απαραίτητη η αναγνώριση ακαδημαϊκής ισοτιμίας και αντιστοιχίας από τον ΔΟΑΤΑΠ. Ουσιαστικά, η Υπουργός Παιδείας επαναφέρει τον νόμο Αρβανιτόπουλου, ο οποίος καταργήθηκε εν ώψη των επικείμενων διορισμών στη δημόσια εκπαίδευση από τον Υπουργό Κώστα Γαβρόγλου το 2019. Οι εκπαιδευτικές ομοσπονδίες, ενώσεις και φορείς εκπαιδευτικών καλούν αύριο σε συγκέντρωση διαμαρτυρίας στις 12.30 στην Αθήνα, κατηγορώντας την Υπουργό ότι καταστρατηγεί το άρθρο 16 και ότι εξισώνει τα πτυχία των δημόσιων πανεπιστημίων με τα αμφιβόλου ποιότητας πτυχία των κολεγίων. Ενάντια στη ρύθμιση τάσσονται και πανεπιστημιακοί των δημόσιων πανεπιστημίων, οι οποίοι αναφέρουν ότι το άρθρο 50 του νομοσχεδίου καταργεί το άρθρο 16, υποβαθμίζει τα πτυχία των δημόσιων πανεπιστημίων, ενώ υπογραμμίζουν επίσης την σημασία να εξασφαλιστεί η παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια των πτυχίων, ώστε να αποτελούν βασικό προσόν διορισμού. Να αποσυρθεί το άρθρο για τα πτυχία των κολεγίων ζητά το Πρετανικό Συμβούλιο του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, τονίζοντας ότι οι ενστάσεις αφορούν μείζωνα ακαδημαϊκά, ηθικά και θεσμικά ζητήματα. Όπως αναφέρεται, δεν θα πρέπει να παραβλέπεται η διακρίβωση των υψηλών ακαδημαϊκών προσόντων των εκπαιδευτικών. Τα παραρτήματα Ευρωπαϊκών Πανεπιστημίων στην Ελλάδα δεν διαθέτουν αξιολογημένα και συγκρίσιμα προγράμματα σπουδών με τα ελληνικά ΑΕΗ, ενώ η εισαγωγή νέων φοιτητών σε αυτά δεν γίνεται μέσω των πανελλαδικών εξετάσεων. Και συνεχίζει λέγοντας πως οι φοιτητές των κολεγίων αποκτούν αυτόματα ένα προνόμιο που δεν παρέχεται στους μαθητές εκείνους που θα μπορούσαν να σπουδάσουν σε κολέγια, αλλά δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα να πληρώσουν δίδακτρα. Αυτό, όπως θα επισημαίνεται, εγείρει θέματα άνησης και άδικης μεταχείρισης, προσκρούοντας ταυτοχρόνως τις πρόνοιες του άρθρου 16 του Συντάγματος.